η πόλη της Ορεστιάδας φιλοξενήθηκε στο βήμα της Κυριακής με την έκδοση να έχουν επιμεληθεί οι μαθητές του Δευτέρου Λυκειού Ορεστιάδας. Τι προβάλλεται στο αφιέρωμα? Επίσκεψη στα αγροκτήματα Λεβάντας της εταιρείας Άρωμα Εύρου στο Βάλτο Ορεστιάδας πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα εκπαιδευόμενοι νέοι αγρότες που συμμετέχουν σε πρόγραμμα που υλοποιεί ο Ελγό Δήμητρα. Τι περιλάμβανε η επίσκεψη? Στους αμέσως προσεχείς μήνες θα ξεκινήσει η λειτουργία μιας δεύτερης λαϊκής αγοράς στην Ορεστιάδα. Τι λέει η Ντίνα Κεσογλίδου, γραμματέα Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ορεστιάδας? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη, 5 Οκτωβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Η πόλη της Ορεστιάδας φιλοξενήθηκε στο βήμα της Κυριακής με την έκδοση να έχουν επιμεληθεί οι μαθητές του Δευτέρου Λυκείου Ορεστιάδας. Η ιστορία, ο πολιτισμός, οι ανησυχίες των κατοίκων ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα μέσα από τη μεγάλη εβδομαδιαία εφημερίδα. Μέσα από το βήμα της Κυριακής, η πόλη της Ορεστιάδας είχε πανελλήνια προβολή. Η εφημερίδα φιλοξένησε 16 ένθετο για την Ορεστιάδα, το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στην προσπάθεια και τη θέληση της σχολικής κοινότητας του Δεύτερου Λυκείου Ορεστιάδας. Το σχολείο μας λοιπόν, με μια ομάδα μαθητών, με πολύ όρεξη, πολύ μεράκι, έγραψε διάφορα αθράκια που προέβαλαν την Ορεστιάδα με τις δράσεις της, την ιστορική της πορεία, προέβαλαν κάποια άλλα θέματα που απασχολούν και την ηλικία αυτή στην οποία βρίσκονται, αλλά και όλο τον κόσμο. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε ένα 16-σέλιδο. Τα παιδιά μόλις τα κάλεσα και τους ενημέρωσα για την πρόταση που μου έγινε από την εφημερίδα, με πολύ χαρά, με ιδιαίτερο μεράκι, προθυμοποιήθηκαν, καθίσαν μετά το πέρας των μαθημάτων, αφιέρωσαν πολύ προσωπικό χρόνο, κατέθεσαν ψυχή και αν σκεφτούμε ότι ήταν παιδιά από όλες τις τάξεις, α, β, γ, αυτό μας κάνει ακόμη πιο χαρούμενους, γιατί δείχνει ότι τα παιδιά έχουν και ενδιαφέροντα και νομίζω ότι έκαναν μια πολύ καλή δουλειά, γιατί περιλαμβάνει έτσι μια ποικιλία θεμάτων, είχαν και έρευνα και ερωτηματολόγιο, δείχνοντας πόσο πολύ αγαπούν την πόλη και πόσο πολύ θέλουν να βοηθήσουν στην προβολή της πόλης τους. Ασχολήθηκα με το θέμα του Καραθεοδωρή. Ήταν μεγάλη τιμή μας και για το σχολείο και για μας μαθητές που ασχοληθήκαμε με κάτι τέτοιο. Επίλεξα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα γιατί υπήρχαν πολλά βιβλία τα οποία μπορούσα να πάρω πληροφορίες. Μιλούσε για τη βιογραφία του και το βίο του. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Γράψαμε αρκετά πράγματα. Όσο πιο πολλές πληροφορίες είχαμε, τόσο το καλύτερο. Και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Ασχολήθηκα περισσότερο με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ορεστιάδας, όπως την Ανθοκομική Έκθεση την Άνοιξη, τη συνάντηση Νέων Άρδας, τα Ορέστια που γίνονται προς τιμήν της πόλης, της ίδρυσής της, το Αγγέλων Φως τα Χριστούγεννα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, μας έμαθε και εμάς πολλά και θα μάθει και πολλά σε όσους διαβάσουν τα άρθρα. Ασχολήθηκα με τη συμβολή της Θράκης στην Επανάσταση του 1821, παρά το γεγονός ότι η Θράκη απελευθερώθηκε πολύ αργότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, συνέβαλε ενεργά στην εθνική παλιγενεσία και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μια εφημερίδα τέτοιας μεγάλης απήχησης θέλησε να ασχοληθεί με την αξία της Θράκης. Είχαμε πολλούς ήρωες, χάσαμε πολλούς ήρωες και αυτό εξυψώνει ακόμη περισσότερο την αξία μας. Η πανδημία μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας και έπρεπε να αλλάξει ολονών η ρουτίνα. Και μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό και να συνηθίσουμε στις νέες συνθήκες που πρέπει. Βοήθησα κι εγώ στο ραβδόγραμμα με τις πίτες που έγινε για την καταμέτρηση ψήφων για το πόσα άτομα γυμναζόταν στη διάρκεια της καραντίνας. Και πιστεύω ότι η καραντίνα βοήθησε πάρα πολλούς να αρχίζουν ξανά την άσκηση και την γυμναστική. Στη συγγραφή συμμετείχαν μαθητές από όλες τις τάξεις, ενώ υπήρχε και συνεργασία για την ολοκλήρωση των άρθρων. Πήραμε συνέντευξη από τον κύριο Μαυρίδη, τον πρόεδρο του μουσείου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ πρόθυμος να μας ξεναγήσει και να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που είχαμε σχετικά με την παράδοση του τόπου μας. Για μας ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα και σαν νέοι να συνεχίσουμε και να μάθουμε και άλλα πράγματα. Η διαδικασία γενικά ήταν πολύ εύκολη. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με την Αποστολία και μέσα από αυτή τη συνέντευξη νομίζω ήταν ένας τρόπος να προβληθεί το Μουσείο της Ορεστιάδας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εμείς μιλήσαμε για τις ανησυχίες των μαθητών και γενικότερα στην περίοδο που διανύουμε αυτή τη δύσκολη της πανδημίας και συνεργαστήκαμε όλα τα παιδιά και βγάλαμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα εν τέλει.
Στο βήμα της Κυριακής φιλοξενήθηκαν και οι καλλιτεχνικές ανησυχίες του σχολείου. Ένα τριαντάφυλλο που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, αναδεικνύει το πνεύμα συνεργασίας και δημιουργίας. Το τριαντάφυλλο αυτό αρχικά έγινε με τη βοήθεια της διευθύντριας, η οποία ήταν πρόθυμη να μας αγοράσει τα χρώματα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε. Έγινε καθαρά με τεχνικές του γκραφίτι. Συμμετείχα εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά που βλέπετε από πίσω. Μας πήρε 5 μέρες για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό και έχει δώσει μια πολύ ωραία όψη στον χώρο αυτό και στο περιβάλλον. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλης υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία τη σύμβαση ανάθεσης μελέτης που αφορά στο τοπικό χωρικό σχέδιο Δήμου Ορεστιάδας προϋπολογισμού 787.513 ευρώ. Μέσα από μια χρονοβόρα διαγνωστική διαδικασία άνω των 2,5 ετών, ο Δήμος Ορεστιάδας είναι ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που υπέγραψε σύμβαση μελέτης εφ' εξής τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης πολεοδομικών δεδομένων σε όλη την έκθεση του Δήμου και πολεοδομικό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες. Η διάρκεια υλοποίησης για την περίπτωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι 36 μήνες, με το καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου να έχει οριστεί στους 18 μήνες. Να αλλάξουμε θέμα. Επίσκεψη στα αγροκτήματα Λεβάντας της εταιρείας Άρωμα Εύρου στο Βάλτο Ορεστιάδας πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα εκπαιδευόμενοι νέοι αγρότες που συμμετέχουν σε πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Εκπαιδευτές του ΕΛΓΟ έδωσαν πληροφορίες και ενημέρωσαν για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών στην περιοχή ως εναλλακτική καλλιέργεια, απαντώντας και σε απορίες των συμμετεχόντων. Για μια εναλλακτική καλλιέργεια αυτή της Λεβάντας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι καταρτιζόμενοι νέοι αγρότες του προγράμματος ΕΛΓΟ Δήμητρα. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το αγρόκτημα του Βασίλη Μεζαράκη στο Βάλτο και ενημερώθηκαν για την παραγωγή λεβάντας. Ήρθαμε εδώ πέρα στις Λεβάντες στο Άρωμα Εύρου μαζί με τους καταρτιζόμενους νέους αγρότες του ΕΛΓΟ Δήμητρα και ήρθαμε να τους ενημερώσουμε για νέες εναλλακτικές καλλιέργειες εδώ στον Εύρο. Ο κύριος Μαζαράκης και ο κύριος Μουταφίδης μας εξήγησαν ότι για την εγκατάσταση της καλλιέργειας που μπορούμε να προωθήσουμε το προϊόν και ότι είναι μια εναλλακτική καλλιέργεια για να μπορέσουν και περισσότερος κόσμος να ασχοληθεί με την λεβάντα. Βλέπετε νέοι αγρότες να έχουν ενδιαφέρον για μια εναλλακτική καλλιέργεια και μάλιστα τα αρωματικά που είναι κάπως δύσπιστοι οι αγρότες, έχουν μάθει διαφορετικά να λειτουργούν. Πώς είδατε αυτές τις πρώτες επαφές? Η αλήθεια είναι ότι με τους συγκεκριμένους αγρότες που μίλησα και γενικά με πολλοί κόσμο παραγωγούς που μιλάω, έχουν μείνει στις κλασικές καλλιέργειες, βαμβάκι, λιόσπορα, σιτηρά. Με πολύ ενδιαφέρον είδαν οι καταρτιζόμενοι την επίσκεψή μας εδώ στο Άρωμα Εύρου. Είχαμε αρκετές ερωτήσεις. Είναι λίγο δύσπιστη βέβαια. Έχουμε συνηθίσει ένα άλλο μοτίβο της επιδότησης και της κλασικής τους καλλιέργειας, αλλά πιστεύω ότι κάτι επικοδομητικό θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα με προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες ενημερώνει τους νέους αγρότες να στραφούν και σε διαφορετικές καλλιέργειες πέρα από τις συνηθισμένες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόνων τους στην εγχώρια και στην ξένη αγορά. Δίνει στους παραγωγούς προγράμματα κατάρτισης, ώστε να μπορέσουν και να μάθουν νέα πράγματα και για να γίνουν καλύτεροι στην επάγγελμα που έχουν επιλέξει, που είναι η παραγωγή, η αγροτική δουλειά. Σίγουρα γίνονται σεμινάρια συνέχεια, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό και ανάλογα με τη ζήτηση σίγουρα και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα θα μπορέσει να κάνει νέα προγράμματα για να τους βοηθήσει.
Ακόμη, συγγνώμη, είναι ακόμη πολύ μικρή η ζήτηση. Είμαστε στα αρχικά στάδια, αλλά σιγά σιγά με το κλίμα της εποχής και οι υπηρεσίες που καταρτίζουν τους παραγωγούς θα αρχίσουν να κάνουν και νέα προγράμματα. Εγώ από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα και επειδή ασχολήθηκα και εγώ σε πειραματικό στάδιο με το Πανεπιστήμιο με αρωματικά φυτά, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα, ανεξάρτητα τώρα από τα τελευταία χρόνια, όπως μας είπαν και ο κ. Μαζαράκης, ότι έχει πέσει λίγο η τιμή λόγω κορονοϊού και λόγω δυσμενών συνθήκων. Αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι αν θέλουν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν πολύ καλά αρωματικά φυτά με πολύ καλή ποιότητα. Γιατί είναι πολύ βασικό η ποιότητα στα αρωματικά φυτά. Και εδώ πέρα από αναλύσει που έχει κάνει ο κ. Μαζαράκης, έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα το εθέριο έλαιο, που σημαίνει και πολύ καλή τιμή. Ενθαρρύνεται δηλαδή ένα αρωματισμένο εύρο. Ναι, ένα αρωματισμένο εύρο. Πολύ σωστά το είπατε. Όχι μόνο από σκόρδα, όπως είπαμε πριν, που αρωματίζεται από τέτοιο, αλλά και από αρωματικά φυτά. Εκπρόσωποι της εταιρείας Άρωμα Εύρου έδωσαν πληροφορίες για τη νέα αυτή καλλιέργεια που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς στον Εύρο. Σήμερα στα κτήματα Άρωμα Εύρου υποδεχθήκαμε από το πρόγραμμα Νέων Αγροτών σε συνεργασία με το Εργό Δήμητρα και την κυρία Φουρνομίτη. Νέους αγρότες, εν δυνάμει νέους αγρότες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις καλλιέργειες των αρωματικών και πιο συγκεκριμένα εδώ στην περιοχή μας, στις λεβάντες που έχουμε και εμείς στην ιδιοκτησία μας. Έδειξαν ενδιαφέρον, οι ερωτήσεις ήταν αρκετές σε πολλούς τομείς και ήταν και λογικό. Έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν μια καινούργια καλλιέργεια για όλη την Ελλάδα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και να υπάρχουν και αντίστοιχες απορίες. Φεύγουμε από τα συμβατικά, οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία του κάτι καινούριου και από μπαίνει μέσα στο χωράφι και ποιες είναι οι καλλιεργητικές τεχνικές, αλλά και πώς φτάνει στο σημείο να έχεις κέρδος από κάτι τέτοιο. Παρόλο που οι χρονές που διανύουμε λόγω κορονοϊού είναι δύσκολες, το πάγωμα της αγοράς μας έκανε να κρατήσουμε το έλαιο όμως, που ευτυχώς μπορούμε να το συντηρήσουμε και δεν πάθαμε ζημιά τουλάχιστον, αλλά δεν έχουμε έσοδα. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος και δεν το μετάνιωσα ούτε στιγμή. Και σήμερα εδώ με τους νέους αγρότες που έχουν έρθει για την ενημέρωση, εξήγησα πώς έχει καλλιέργεια και τι πρέπει να περιμένουν μπροστά τους για να αποφασίσουν να καλλιεργήσουν κάτι τέτοιο. Η συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης της εταιρείας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία και κίνηση που δυνάμωσε την προσπάθεια, τόνισε ο κύριος Μαζαράκης. Ένα έναυσμα να πω προς τα πάνω, ναι, το έχουμε. Οι εντυπώσεις ήταν πολύ καλές από την έκθεση. Τα προϊόντα μας αρχίζουν πλέον να αναγνωρίζονται από πολλούς. Με σταματάνε στον δρόμο και με ρωτάνε, δικά σας είναι τα προϊόντα. Ναι, είναι μια αναγνώριση των προϊόντων και χαιρόμαστε πραγματικά γι' αυτό. Στους αμέσως προσεχείς μήνες θα ξεκινήσει η λειτουργία μιας δεύτερης λαϊκής αγοράς στην Ορεστιάδα. Ήταν ένα αίτημα καταναλωτών, παραγωγών και εμπόρων μετά την κατάργηση της πράσινης λαϊκής που θα εξυπηρετεί όσους αδυνατούν να πηγαίνουν για ψώνια στη λαϊκή ημέρα Τρίτη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και όχι μόνο. Ικανοποιημένοι εμφανίζονται παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, έμποροι και πολιτές βιομηχανοποιημένων ειδών της περιοχής με τη λειτουργία της δεύτερης λαϊκής που θα γίνει στην πόλη της Ορεστιάδες σε αντικατάσταση της πράσινης λαϊκής. Ο σύλλογός μας, ως αντικατάσταση της πράσινης λαϊκής που τελικά δεν γίνεται πια στην πόλη μας, προέβη στην ενέργεια να φτιάξει μια δεύτερη λαϊκή σύμφωνα με όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως έπρεπε. Έτσι και εμείς κάναμε ένα αίτημα στο Δήμαρχό μας, έγινε αποδεκτό, μας βοήθησαν, μας στήριξαν, εγκρίθηκε με δημοτική απόφαση από όλες τις παρατάξεις και στη συνέχεια πήραμε και την πολυπόθητη υπογραφή από το Υπουργείο και έτσι είμαστε σε θέση να πούμε ότι πλέον το Σάββατο θα έχουμε και δεύτερη λαϊκή στην πόλη μας προσεχώς. Θα προκηρυχθούν 80 θέσεις, 40 για παραγωγούς και 40 για επαγγελματίες. Θα γίνει στο μέρος όπου γινόταν παλιά η πράσινη, αυτό φυσικά θα το δούμε στην πορεία. Θα έχει 40 θέσεις για παραγωγούς, 40 για εμπόρους. Αναφορικά θα υπάρχουν και βιοτεχνικά είδη όπως ρουχισμός και παπούτσια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί έτσι, φάσματα, κουρτίνες κτλ. Συμπληρωματικά και όχι αφαιρετικά θα λειτουργήσει η δεύτερη λαϊκή συγκριτικά με τη λαϊκή της Τρίτης, καθώς το καταναλωτικό κοινό που εξυπηρετείται στις δύο λαϊκές είναι διαφορετικό. Αυτό ανέφερε η γραμματέας του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ορεστιάδες Δίνα Κιασογλίδου, σύμφωνα με την εμπειρία της από την πράσινη λαϊκή που διεξαγόταν ημέρα Σάββατο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πράσινη λαϊκή ως θεσμός 22 χρόνια και τα 10 ήμουνα και εγώ εκεί, υπήρξα ως πολίτρια και παραγωγός σε αυτή τη λαϊκή, είχε τέτοια απήχηση,
τέτοια απήχηση στον κόσμο που τη ζητάει ο κόσμος και όχι απλά εμείς. Θέλω να πω ότι καμία σχέση με την ανταπόκριση του κόσμου το Σάββατο, καμία σχέση της Τρίτης, που σημαίνει ότι την Τρίτη εξυπηρετούμε άλλο κόσμο, το Σάββατο άλλο κόσμο. Αυτό είναι εμπειρικά από τα 22 χρόνια τα οποία είχαμε δουλειά στην Πράσινη Λαϊκή. Το Σάββατο μπορεί να έρθει ένας δημόσιος υπάλληλος, ένας στρατιωτικός, κάποιος που δεν μπορεί να έρθει την Τρίτη να ψωνίσει ή να πάρει μια μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί παλαιότερα είχες και μεγαλύτερη πρόσβαση με το αυτοκίνητο εκεί. Έχει πολλά θετικά στοιχεία και δεν το ζητάμε μόνο εμείς, αλλιώς δεν θα γινόταν μόνο από εμάς άμεσα λειτουργήσιμο. Ό,τι ισχύει για τη μοριοδότηση θέσεων για τους πολιτές στη λαϊκή αγορά της Τρίτης θα ισχύει και στη δεύτερη λαϊκή της Ορεστιάδας. Ο Σύλλογος περιμένει και την έγκριση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είναι για όλη την επικράτεια ό,τι ισχύει βάσει ΦΕΚ για τη δημιουργία οποιασδήποτε λαϊκής όπως είναι της Τρίτης, τα ίδια ισχύουν και για τη λαϊκή του Σαββάτου της δεύτερης λαϊκής που θα κάνουμε στην πόλη μας. Θα γίνει ό,τι γίνεται για όλες τις λαϊκές. Κανονική, θα γίνει προκήρυξη θέσεων και εκεί θα καταθέσουν όσοι ενδιαφέρονται τα χαρτιά τους με μοριοδότηση, να το διευκρινίσω, θα πάρουν όσοι πρέπει να πάρουν θέση. Να διευκρινίσουμε ότι η λαϊκή για να διεξαχθεί θέλει λίγο χρονικό περιθώριο ακόμα. Δεν σημαίνει ότι αμέσως από το Σάββατο θα λειτουργήσει η λαϊκή η δεύτερη στην πόλη μας. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, θέλει μια διαδικασία να πάμε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, να περάσουμε από κάποιους ελέγχους ακόμα και στη συνέχεια να γίνει διαδικασία για να καταθέσουμε τα χαρτιά μας για μοριοδότηση και θέσεις. Δεν παίρνει θέση για το σε ποιο σχολείο πρέπει να στεγαστεί η Σχολή Ψυχολογίας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτήχου. Αυτό που αναφέρει πάντως η Ένωση είναι ότι η ψυχολογία πρέπει να λειτουργήσει στην πόλη. Την ίδρυση της Σχολής Ψυχολογίας και την εξέβρεση λύσης για το κτηριακό προτάσει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτήχου και Περιφέρειας. Ωστόσο, η Ένωση δεν παίρνει θέση για το πού πρέπει να στεγαστεί η σχολή. Οι σύλλογοι επιθυμούν το να υπάρξει μια τριτοβάθμια βαθμίδα, μια τριτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα. Η Ένωση δεν μπορούσε να πάρει σε καμία περίπτωση θετική ή αρνητική στάση για να δοθεί ή να μην δοθεί το τρίτο δημοτικό σχολείο. Θα δημιουργούσε μια σειρά διαδοχικών αντιδράσεων, γιατί όχι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και ούτω καθεξής. Η πόλη με σύνεση και ηρεμία θα επιλέξει και έχει επιλέξει στο να υποδεχτεί μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σίγουρα θα υπάρξει μια ταλαιπωρία. Σίγουρα τα ωφέλη θα είναι όμως περισσότερα για την πόλη. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δημοτήχου, η Ένωση θα πιέσει για τη δημιουργία μόνιμης κτηριακής εγκατάστασης. Το τρίτο δημοτικό έχει επιλεχθεί ως το πιο άρτιο και καταλληλότερο σχολείο για τη λειτουργία και την προσωρινή στέγαση της σχολής της ψυχολογίας. Εννοείται ότι θα είμαστε πιεστικοί στο να λυθεί το πρόβλημα της μεταστέγασης της σχολής ψυχολογίας σε μια μόνιμη κτηριακή δομή. Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των αναδρομικών σε συνταξιούχους έχει ξεκινήσει με χιλιάδες απόμαχους της δουλειάς να περιμένουν την πίστοση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τη Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα διευκρινήσεων στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, efka.gov.gr, για τα αναδρομικά των παλιών συνταξιούχων. Περίπου 65.000 νέοι συνταξιούχοι που πληρώθηκαν τον Ιούνιο είδαν μέσες μόνιμες αυξήσεις 5% στις συντάξεις τους, ενώ οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα έλαβαν κατά μέσο όρο αναδρομικά 860 ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι του δημοσίου περίπου 1.000 ευρώ. Στο τέλος του μήνα θα πληρωθούν οι μηνιαίες αυξήσεις στους παλιούς συνταξιούχους, καθώς και τα αναδρομικά που εκκρεμούν για 29.000 δύσκολες περιπτώσεις συνταξιούχων. Οι μηνιαίες αυξήσεις θα καταβληθούν σε 5 ετήσιες δόσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Επομένως, τέλος Οκτωβρίου οι συνταξιούχοι θα λάβουν τα 2/5 της αύξησης. Υπηρεσιακοί παράγοντες του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης επισημαίνουν ότι το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συνταξιούχων έχει τεθεί και η συντριπτική πλειοψηφία θα πληρωθεί έως τέλος Οκτωβρίου, ενώ έως τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και η πληρωμή των νέων συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης από τον Μάιο του 2016 και μετά. Εκτιμάται ότι με την έναρξη της πλατφόρμας θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για αρκετούς απόμαχους της δουλειάς, καθώς μέσω της πλατφόρμας οι συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν. Εκαθαριστικό που θα δείχνει γιατί δικαιούνται και έλαβαν αναδρομικά.
για ποιους η καταβολή των αναδρομικών βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία. Εκαθαριστικό που θα δείχνει αν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός χωρίς να προκύπτουν αναδρομικά στην τσέπη για τους ίδιους. Παρ' όλα αυτά, αν δεν παίρνουν αναδρομικά εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς στο εκαθαριστικό, θα φαίνεται η λογιστική μείωση που θα εμφανίζει η προσωπική διαφορά. Η πιστοποίησή τους στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στην τοπική κοινότητα Άρζου θα ταξιδέψουμε σήμερα μέσα από τα βίντεο του Δήμου με τίτλο «Περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας».